ταξιδεύοντας με τις ιστορίες. Ιστορίες για μικρά, αλλά και μεγάλα παιδιά. Ανάγνωση επιμέλεια, Χρυσούλα Κούρτη. Αγαπητοί μας φίλοι, καλησπέρα σας. Ένα όνομα από την Αγία Γραφή και μια ιστορία από το βιβλίο του Βασιλείου Μουστάκη, Διηγήματα από τη Βίβλο, θα μας κρατήσουν συντροφιά σήμερα και θα μας ταξιδέψουν στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, τότε που οι χριστιανοί διώκονταν άγρια για την πίστη τους, οι δε ειδωλολάτρες άρχοντες εξαντλούσαν την εφευρετικότητά τους στο να ανακαλύψουν και να εφαρμόσουν τα πιο σκληρά και πιο φρικτά βασανιστήρια, προκειμένου να τους οθήσουν να αρνηθούν το Χριστό που τόσο λάτρευαν και να θυσιάσουν στα είδωλα. Στην κοιλιά του χάλκινου βοδιού. Στην Αποκάλυψη που έγραψε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Πάτμο γίνεται λόγος για κάποιον αντίπα. Αυτός ο αντίπας στάθηκε ένα από τα δοξασμένα ονόματα στην πρώτη εκκλησία. Μαρτύρησε γενναία για τον Χριστό στην πόλη της Μικράς Ασίας Πέργαμο. Τι ήταν η Πέργαμος τότε? Μια μεγάλη πολιτεία στολισμένη με πολλά ωραία χτίρια, αλλά και φωλιά ξακουστή της ειδωλολατρίας. Είχε λαμπρούς ναούς αφιερωμένους στους ψεύτικους θεούς. Σε έναν από αυτούς, πολύ παλιό, είχαν το άγαλμα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Αύγουστου Οκταβιανού, που τον λάτρευαν σαν θεό. Σε άλλο ναό προσκυνούσαν το είδωλο της Ρώμης. Σε τρίτο ναό πρόσφερναν θυσίες στον Ασκληπιό, τον ελληνικό θεό της ιατρικής. Εκεί, από όλα τα πέρατα του κόσμου, μαζεύονταν άρρωστοι με την ελπίδα να γίνουν καλά. Αλλά πιο όμορφος και πιο μεγάλος ήταν, σαν που τέριαζε, ο ναός του Δία. Ήταν χτισμένος στην ακρόπολη της πολιτείας. Καμωμένος ολάκερος από καθαρό μάρμαρο αστραποβολούσε από εκεί ψηλά μέσα στο φως του ήλιου. Οι κάτοικοι της Περγάμου ήταν φανατικοί ειδωλολάτρες, αλλά ανάμεσά τους μερικοί ήτανε χριστιανοί, γιατί και από εκεί είχαν περάσει οι Απόστολοι που κήρυξαν με θάρρος το Χριστό και έπιασαν έτσι στα δίχτυα του λόγου τους κάμποσες ψυχές. Ο αντίπας ήταν και αυτός ένας από τους χριστιανούς της Περγάμου, αλλά όχι από τους κοινούς χριστιανούς. Ξεχώριζε για τη φλογερή του πίστη και για τις πολλές του αρετές. Έτσι τον έκαναν επίσκοπό τους. Οι Ρωμαίοι άρχοντες στην πόλη δεν τον έβλεπαν καθόλου με καλό μάτι. Τον ένιωθαν σαν αγκάθι στη φτέρνα τους, γιατί με το ζήλο του συνέχιζε το έργο των Αποστόλων και ρίχνε το Χριστό κάθε μέρα,
με όμορφα δυνατά λόγια, όχι μονάχα στους πιστούς, αλλά και στους άλλους ανθρώπους. Έτσι, με τον καιρό, η εκκλησία της Περγάμου πλήθαινε σε αριθμό. «Πού θα πάει αυτό το κακό?» αναρωτήθηκαν οι Ρωμαίοι άρχοντες. «Αυτός ο αντίπας θα κάνει όλο τον κόσμο εδώ χριστιανούς. Πρέπει όσο είναι καιρός να τον βγάλουμε από τη μέση». «Μα και να μην κηρύχνε καθόλου, πάλι δεν πρέπει να ζήσει», είπε ένας. «Για εξήγησέ μας το αυτό». «Δεν θυμάστε λοιπόν τι έκανε όταν τον προστάξαμε πέρσι να προσκυνήσει τους θεούς μας?» «Όχι», μας είπε, «αυτό δεν γίνεται. Και να με σκοτώσετε δεν το κάνω». «Ναι, δίκιο έχεις. Έπρεπε εκείνη την ημέρα κιόλας να τον ξεπαστρέψουμε. Πώς τον αφήσαμε να ζήσει?» «Αυτό λέω κι εγώ. Τώρα λοιπόν ας μην διστάσουμε, ας τον φωνάξουμε. Ας του δώσουμε ξανά την ίδια προσταγή. Και αν πάλι πει όχι, που θα πει, να είστε βέβαιοι, θα τον στείλουμε στο θάνατο». «Ναι, αλλά ποιο θάνατο? Θα του κόψουμε το κεφάλι». «Α, όχι. Δεν συμφωνώ καθόλου», είπε εκείνος. «Του αξίζει να υποφέρει αρκετά πριν ξεψυχήσει. Με το σπαθί θα πεθάνει μέσα σε μια στιγμή». «Τότε βρες μας εσύ που ο νου σου κόβει έναν άλλο τρόπο». «Έγνοια σας, τον έχω βρει από καιρό. Ακούστε με λοιπόν». Ας γυρίσουμε πολλά χρόνια πριν και ας έρθουμε σε μια ελληνική πόλη της Νότιας Ιταλίας. Κακότυχη πολύ, γιατί την κυβερνούσε ένας θεριόκαρδος τύραννος. Ό,τι ήθελε αυτό γινόταν. Κανένας δεν τολμούσε να του αντιμιλήσει. Και τι ήθελε? Πάντα το κακό και το άδικο. Όποιον υποψιαζόταν για εχθρό του τον σκότωνε. Και όχι μόνο τον σκότωνε, αλλά και τον βασάνιζε πριν. Το κακούργο μυαλό του σοφιζόταν ένα σωρό μέσα για να κάνει τους ανθρώπους αυτούς να πονάνε πολύ πριν πεθάνουν. Και ο θάνατος ερχόταν όσο πιο αργά μπορούσες να φανταστείς. Αλλά όσο πέρναγε ο καιρός, αυτός ο τύραννος είχε μια στεναχώρια που ολοένα μεγάλωνε. Δεν έκλεινε πια μάτι τις νύχτες, παιδεύοντας το νου του να βρει άλλα τέτοια μέσα. Ένιωθε τη σκέψη του να στερεύει. Τα παλιά μέσα δεν τον ευχαριστούσαν πια, τα είχε μπουχτίσει. Ήθελε τώρα κάτι άλλο, πιο καινούριο, πιο απολαυστικό. Μην μπορώντας να τα βγάλει πέρα μόνος του, έβαλε κήρυκες να φωνάξουν στο λαό. «Όποιος έχει να προτείνει στον άρχοντά μας κανένα άλλο μέσο για θανάτωση βασανιστική από όσα χρησιμοποιήθηκαν ως τώρα, ας έρθει στο παλάτι να του το πει. Αν ο άρχοντάς μας το εγκρίνει, θα πληρώσει καλά αυτόν τον έξυπνο άνθρωπο».
ήρθαν αρκετοί στο παλάτι, άλλος με τούτο το σχέδιο, άλλος με εκείνο. Μα κανένα ο τύραννος δεν το βρήκε της προκοπής. Τους έδιωξε λοιπόν όλους. Μια μέρα έρχεται και κάποιος άλλος που τον έλεγαν Φάλαρη. Κοντούλης και αδύνατος, με μικρά μάτια σαν της νυφίτσας. Προσκύνησε τον τύρανο και είπε το όνομά του. «Εγώ, αρχοντά μου, θα σε ευχαριστήσω. Είμαι σιδεράς και προσευχήθηκα στο Θεό της τέχνης μου, τον ύφεστο, να με φωτίσει. Με φώτισε και βρήκα κάτι που θα σου δώσει μεγάλη χαρά. Χαρά για τα μάτια σου, αλλά και για τα αυτιά σου». «Σε ακούω, λοιπόν», είπε ο τύρανος. «Έχω φτιάξει στο εργαστήρι μου ένα χάλκινο βόδι, κούφιο από μέσα. Αν θες, θα σου το φέρω να το δεις». «Και τι δουλειά έχει το βόδι σου με ό,τι εγώ θέλω?» «Υπομονή, αρχοντά μου, θα σου εξηγήσω. Λοιπόν, αυτό το βόδι έχει τρία πράγματα που αξίζει να σου τα αναφέρω. Πρώτα, ένα καπάκι στη ράχη του. Το ανοίγουμε, βάζουμε από εκεί τον άνθρωπό μας στην κοιλιά και κατεβάζουμε κατόπιν το καπάκι και το κλείνουμε από πάνω. Δεύτερο, κάτω από το βόδι είναι μια σχάρα όπου μπορούμε να ανάψουμε μια καλή θράκα που σιγοκαίει. Τέλος, στο λαιμό του βοδιού έχω βάλει κάτι σωλήνες που είναι σωστό μεγάφωνο». «Μεγάφωνο, τι είναι αυτό?» «Να, ένα μηχάνημα που δυναμώνει πολύ τη φωνή». «Και τι μας χρειάζεται αυτό?» «Μα, σου είπα, πολυχρονεμένε μου, πως η εφεύρεσή μου θα είναι χαρά όχι μόνο για τα μάτια σου, αλλά και για τα αυτιά σου. Δεν το πρόσεξες?» «Λοιπόν, τι λοιπόν, δεν κατάλαβες ούτε τώρα. Άμα ο άνθρωπός μας αρχίσει να καίγεται μέσα στη χάλκινη κοιλιά, θα σκούζει από τον πόνο, δεν θα σκούζει?» «Ναι». «Θα ακουγόταν όμως απ' έξω έτσι κλεισμένος μέσα στο χάλκινο βόδι?» «Α, κατάλαβα, Φάλαρη, οι φωνές του χάρη στους σωλήνες του λαιμού θα βγαίνουν πολύ δυνατές και θα τις ακούμε μια χαρά». «Τι λες λοιπόν, άρχοντα?» «Σαν καλό μου φαίνεται αυτό που σκάρωσε, σιδερά μου. Και τι αμοιβή θα μου δώσεις?» «Μείνε ήσυχος», έκανε ο τύρανος χαμογελώντας. «Δε σου τι λέω, αλλά θα είναι πολύ μεγάλη. Θα τη δεις αύριο». «Αύριο? Μα αύριο. Τώρα κιόλας, που δεν είδαμε ακόμα το βόδι σου? Φέρ το αύριο το μεσημέρι μπροστά εδώ στο παλάτι να το δοκιμάσουμε. Έχεις κιόλας κανέναν κατάδικο να τον ψήσουμε?» «Όχι. Θα μπεις μέσα εσύ. Θα σου κλείσουμε από πάνω το καπάκι και θα αρχίσεις ύστερα να τραγουδάς με χαμηλή φωνή. Θέλω να ειδώ αν το μεγάφωνό σου λειτουργεί καλά. Πόσο θα τη δυναμώσει? Αυτή όλη κι όλη θα είναι η δοκιμή μας». «Έγινε, άρχοντα», φώναξε ενθουσιασμένος ο Φάλαρης. «Αύριο μεσημέρι λοιπόν. Άντε τώρα στο καλό». Την άλλη μέρα το μεσημέρι, ο Φάλαρης έφερε το χάλκινο βόδι μπροστά στο παλάτι. Βγήκε ο τύρανος και το αντίκρισε. «Για να δούμε», είπε. «Τι κατάφερες?» «Τι θες να δεις, άρχοντα?» το ρωτά ο Φάλαρης. «Ένα και μονάχα. Αυτό που με ενδιαφέρει. Αν δουλεύει καλά το μεγάφωνο. Το ξέχασες?» «Λοιπόν, να μπω μέσα στην κοιλιά του βοδιού και να αρχίσω να σιγοσφυρίζω ένα σκοπό. Έλα, έμπα». Ανέβηκε τότε ο Φάλαρης στη ράχη του βοδιού. Άνοιξε το καπάκι, μπήκε στην κοιλιά και κατέβασε από πάνω από το κεφάλι του το καπάκι. Τότε, σε ένα νεύμα του άρχοντα, ένας στρατιώτης πήδηξε πάνω στο βόδι και σφάλισε καλά το καπάκι στρίβοντας κάτι βίδες. «Τι κάνετε εκεί πάνω?» φώναξε ο Φάλαρης. «Γιατί βιδώσατε το καπάκι?» Ο τύρανος σημώνει στο βόδι. Χτυπά τα πλευρά του ζώου με την παλάμη. Σαν να μάλωνε τον κλεισμένο μέσα Φάλαρη και του αποκρίνεται. «Δεν κατάλαβες λοιπόν, κουτέ. Θέλω το τραγούδι σου να μην βγαίνει παρά από το στόμα του βοδιού. Τι περιμένεις λοιπόν? Αρχίνα να τραγουδάς». Ο Φάλαρης δεν έβαλε κακό στο νου του.
με μια φωνή βραχνή κάπως, πήρε να τραγουδά, σιγά στην αρχή, όλο ένα πιο δυνατά κατόπιν. Ναι, το μεγάφωνο δούλευε μια χαρά. «Πώς μ' ακούς, άρχοντα?» ρωτά σε μια στιγμή. «Καλά, καλά», του απαντά εκείνος. «Αλλά θέλω να μου πεις και ένα άλλο τραγούδι. Ένα τραγούδι που να με ευχαριστήσει πιο πολύ από αυτό που μας κελάιδησες». «Ποιο τραγούδι?» «Θα το βρεις μόνος σου. Περίμενε λιγάκι». Στο μεταξύ, δύο-τρεις υπηρέτες βγαίνουν από το παλάτι κουβαλώντας αναμένα κάρβουνα και τα τοποθετούν στη σχάρα που ήταν κάτω από το βόδι. Σε λίγο ο Φάλαρης αισθάνθηκε τη ζέστη. Πρώτα ήταν λίγη και δεν κατάλαβε τι γινόταν. «Άρχοντα», φωνάζει, «βγάλε με από εδώ μέσα, ο ήλιος ανάβει το χαλκό και κοντεύω να σκάσω». «Περιμένω το τραγούδι σου», του απαντά ο τύραννος. Και να, σε λίγο, ο Φάλαρης αρχίζει το καινούριο του τραγούδι. Μα, τι τραγούδι ήταν αυτό? Ο χαλκός άναβε τώρα γύρω του, του έκυγε το κορμί και βάζει τα ξεφωνητά που ακούγονται ύστερα ουρλιαχτά. Δυναμωμένα από το μεγάφωνο έσχιζαν τον αέρα. Και ο κακούργος άρχοντας είχε τώρα ξεκαρδιστεί στα γέλια. «Πώς σας φαίνεται η πληρωμή του Φάλαρη?» ρωτά τους αυλικούς του. Γελώντας και εκείνοι του απαντούν: «Είναι ό,τι του άξιζε». Έτσι ο Φάλαρης ψήθηκε πρώτος στο φούρνο του. Τα ουρλιαχτά του έπαψαν σιγά σιγά και η διασκέδαση πήρε τέλος. Ο τύραννος βρήκε πολύ του γούστο του την εφεύρεση του κακόμοιρου του Φάλαρη. Κράτησε λοιπόν εκείνο το χάλκινο βόδι και για πολύ καιρό το χρησιμοποιούσε, νιώθοντας μεγάλη απόλαυση να στέλνει στον άλλο κόσμο μέσα από αυτό όσους καταδίκαζε σε θάνατο. Και πιο πολύ απ' όλα ευχαριστιόταν να ακούει τη σπαραχτική μουσική που έβγαινε από το στόμα και τα ρουθούνια του χάλκινου ζώου. Με τον καιρό η μόδα αυτή πέρασε και σε άλλες πολιτείες. Έτσι έγινε και στην Πέργαμο. Οι Ρωμαίοι εκεί είχαν και αυτοί ένα τέτοιο χάλκινο βόδι και παλαιότερα θανάτωναν πολλούς με αυτόν τον τρόπο. Στο συμβούλιο λοιπόν που έκαναν για να ξεπαστρέψουν τον επίσκοπο Αντίπα, ο κακόψυχος Ρωμαίος άρχοντας το θύμισε στους άλλους. «Έχουμε χρόνια να το χρησιμοποιήσουμε», τους είπε. «Τι λέτε, δεν ταιριάζει καλύτερα ένας τέτοιος θάνατος σε αυτόν τον Αντίπα?» Και οι άλλοι βρήκαν την ιδέα του περίφημη. Έστειλαν λοιπόν και βρήκαν το χάλκινο βόδι. Ήταν σε μια αποθήκη στους στρατώνες. Το πήραν και το έστησαν κατά μεσής στο στάδιο της πολιτείας. Ύστερα φώναξαν τον Αντίπα. Ο Άγιος Επίσκοπος, καταλαβαίνοντας τι σκόπευαν να του κάνουν, στάθηκε μπροστά τους με ψηλά το μέτωπο. «Τι θέλετε από μένα?» τους ρωτά. «Κάτι πολύ απλό και εύκολο». «Να τα ακούσω». «Θα είχες αντίρρηση να προσκυνήσεις και εσύ τους θεούς της Ρώμης?» «Αυτό είναι όλο». «Όχι, δεν τους προσκυνώ», αποκρίνεται ο Αντίπας. «Δεν προσκυνώ τα άψυχα είδωλα που μάτια έχουν και δεν βλέπουν, αυτιά έχουν και δεν ακούν. Μένω πιστός στον Κύριό μου Ιησού Χριστό, τον αληθινό Θεό και Σωτήρα μας». «Αυτή τη φορά μάθετο, δεν γλιτώνεις. Αν δεν αρνηθείς το Θεό σου, χάνεις τη ζωή σου. Σου ετοιμάσαμε τέλος φρικτό». «Και ποιο είναι αυτό το τέλος?» ρωτά ατάραχος ο Αντίπας. «Θα σε κάψουμε μέσα στο χάλκινο βόδι που στήσαμε κιόλα στο στάδιο». «Θα υπομείνω αυτό το τέλος, ευχαριστώντας τον Κύριό μου που μ' αξιώνει να γίνω μάρτυράς του». «Δεν τρομάζεις λοιπόν?» «Γιατί να τρομάξω? Ίσα ίσα χαίρομαι. Καλύτερο δώρο δεν θα μπορούσατε να μου κάνετε». «Μα δεν λυπάσαι τη ζωή σου?» «Ποια ζωή να λυπηθώ? Αυτήν την πρόσκαιρη? Δεν της δίνω καμιά σημασία. Ποθώ να βρεθώ μια ώρα αρχύτερα στην άλλη, την αληθινή ζωή, την αιώνια χαρά και δόξα».
Αφού το θέλεις λοιπόν και ο ίδιος, εμείς δεν σου χαλάμε το χατήρι». Τον έριξαν σε ένα μπουντρούμι και ειδοποίησαν το λαό πως την άλλη μέρα το απογεματάκι θα έπρεπε όλοι να συναχτούν στο στάδιο. Εκεί τους περίμενε ένα ωραίο θέαμα. Θα ξανάμπαινε σε λειτουργία το χάλκινο βόδι που είχαν χρόνια να το ξαναειδούν να δουλεύει. Θα ψινόταν μέσα του ένας μισητός εχθρός της Ρώμης. Ο Αντίπας που δεν προσκυνούσε τους θεούς της. Το στάδιο ήταν μεγάλο. Χωρούσε χιλιάδες κόσμου. Γέμισε ολάκερο από αρκετά νωρίς. Οι μαρμάρινες κερκίδες μαύρισαν από το πλήθος. Την ώρα που όρισαν οι άρχοντες, οι στρατιώτες έμπασαν στο στίβο τον Αντίπα και τον πήγαν μπροστά στο χάλκινο βόδι. Η φωτιά ήταν κιόλας αναμένη στη σχάρα που βρισκόταν λίγο παράμερα τοποθετημένη. Σάλπιγγες σήμαναν από τις άκρες του σταδίου. Το θέαμα άρχιζε. Ο κόσμος βουβάθηκε. Όλοι συγκρατούσαν ακόμα και την αναπνοή τους, μη θέλοντας να χάσουν και την παραμικρή κουβέντα του μάρτυρα. Τι θα έλεγε? Πώς θα αποκρινόταν στο τελευταίο κάλεσμα να αλλάξει γνώμη? Θα επέμενε στην απόφασή του ή θα δίλιαζε και θα φώναζε «Αφήστε με, προσκυνώ τους θεούς σας»? Κι αν δεν το έλεγε και τον έριχνα στην κοιλιά του βοδιού, φέρνοντας τη φωτιά από κάτω, τι θα φώναζε κατόπιν? Γιατί εδώ που τα λέμε, καθόλου περίεργο να έβαζε τότε μυαλό. Μπορεί λοιπόν να φώναζε «Βγάλτε με, βγάλτε με, θα κάνω ό,τι μου είπατε». Αλλά ώσπου να τον βγάλουν, θα είχε γίνει κάρβουνο. Όπως και να γινόταν, η παράσταση θα έβγαζε πολύ γέλιο. Για τους ειδωλολάτρες ο Αντίπας άξιζε να πάθει ό,τι κι αν πεις. Κανένας τους δεν το σπλαχνιζόταν. Α, αν γινόταν μάλιστα αυτό το τελευταίο που έλπιζαν, θα ήταν το ντρόπιασμα του Αντίπα, η μεγαλύτερη χαρά για αυτούς τους μανιασμένους ανθρώπους. «Καλά τα έλεγες, γερό Αντίπα, όταν ήσουν έξω από το βόδι. Τώρα όμως που είσαι μέσα, κοίτα να σώσεις τη ζωούλα σου, μα δεν γλιτώνεις πια». Ο Ανθύπατος, πρώτος από τους Ρωμαίους άρχοντες, προστάζει το γραμματικό του να διαβάσει δυνατά την απόφαση. Ξετυλίγει εκείνος έναν πάπυρο και διαβάζει. «Η Ρώμη καταδικάζει σε θάνατο το χριστιανό Αντίπα που δεν σέβεται τους θεούς της. Αν δεχτεί όμως ακόμα και τη στερνή αυτή στιγμή να κάψει λιβάνι μπροστά στα είδωλα, η ζωή του χαρίζεται». Ύστερα, ο Ανθύπατος σηκώνεται και ρωτά τον Αντίπα. «Λίγες στιγμές σε χωρίζουν από το θάνατο. Σκέψου καλά. Αλλάζεις την ανόητη γνώμη σου?» Ο μάρτυρας απαντά: «Κάνετε ό,τι έχετε να κάνετε». Και ύστερα γονατίζει, υψώνει τα χέρια κατά τον ουρανό και λέει: «Κύριέ μου, γλυκύτατε Ιησού Χριστέ, δέξου στη βασιλεία σου την ψυχή μου».
Στα μάτια του λάμπει ένα αλόκοτο φως. Η όψη του είναι γαλήνια. Δύο στρατιώτες τον σηκώνουν και τον κατεβάζουν από το ανοιχτό καπάκι στην κοιλιά του βοδιού. Κατόπιν το κλείνουν. Κανένας πια δεν βλέπει τον αντίπα. Άλλοι στρατιώτες σπρώχνουν τη σχάρα με τα αναμένα κάρβουνα κάτω από το ζώο. Όλοι τώρα περιμένουν να ακούσουν. Τι? Μα ξεφωνητά ή εκείνο το βγάλτε με που ελπίζουν τόσο. Και να, το χάλκινο βόδι δεν μένει για πολύ άφωνο. Ο αντίπας από μέσα τώρα ψέλνει. Είναι μια από τις μελωδίες που ακούγονταν στις εκκλησίες των χριστιανών. Ένα ύμνος στον Πανάγαθο Κύριο, το βασιλιά του παντός, τον αληθινό, το μόνο αληθινό Θεό. Ύστερα, καθώς ο χαλκός ανάβει, η γλυκιά αυτή ψαλμωδία βγαίνει ολοένα πιο απαλή, πιο σιγαλή, ώσπου μέσα σε στιγμές σβήνει ολότελα. Ο αντίπας παρέδωσε την Αγία Ψυχή του στον αγαπημένο του Κύριο. Άγγελοι την παίρνουν και την πάνε ψηλά. Ούτε ξεφωνητά που περίμεναν οι ειδωλολάτρες, ούτε εκείνο το βγάλτε με που τόσο θα τους χαροποιούσε. Κάποιοι χριστιανοί που ήρθαν κι αυτοί στο στάδιο νιώθουν τα μάτια τους να βουρκώνουν. Δεν είναι όμως λύπη στα δάκρυά τους. Είναι χαράς και περηφάνειας για το δοξασμένο μάρτυρα του Χριστού, για τον άξιο πνευματικό τους πατέρα, που τώρα τους ευλογεί πάνω από τα ουράνια. Μυροβλήτην των θείων και μαρτύρων των συναθλών, των πανευκλεϊ ιεράρχην και Περγάμου των πρόεδρων, τιμήσομεν αντίπαν οι πιστοί, ως τάχιστον και μέγαν ιατρών, της δίνεις οδόντων όσου και προς αυτόν από ψυχής βοήσομεν. Δόξατο σε δοξάσαντι Χριστό, δόξατο σε στεφανόσαντι, δόξατο ενεργούντι διά σου ασυνιάματα. Από το βιβλίο του Βασιλείου Μουστάκη, διηγήματα από τη Βίβλο. Ταξιδεύοντας με τις ιστορίες. Ιστορίες για μικρά, αλλά και μεγάλα παιδιά. Ανάγνωση επιμέλεια, Χρυσούλα Κούρτη. Thank you.